Χίλιος ήμασταν μαζί, 4 χρόνια. Δεν άλλαξε τίποτα. Πήγαμε μια εκδρομή. Την επόμενη του γάμου γυρίσαμε στις δουλειές μας. Ακριβώς την επόμενη. Έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύουμε σε, ξέρεις, αυτά τα παραδοσιακά. Δεν κάναμε τίποτα παραδοσιακό. Εσύ όμως γιατί το ετοίμαζες ένα χρόνο? Δηλαδή από ό,τι καταλάβαμε ήταν κάτι αυθόρμητο. Δεν ήταν κάτι. Ό,τι πολύ... μας είπες εδώ είναι κάτι, ας πούμε, πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο να ετοιμαστεί γιατί εντάξει, είναι και πολύ ακριβή πόλη η Βενετία. Δεν έμεινε κανείς σε ξενοδοχείο γιατί είναι πανάκριβα. Νίκιασα σπίτια δηλαδή εκεί πέρα για όλους μας. Που είναι πολύ πιο φτηνά σε σχέση με το να νοικιάσει ξενοδοχείο. Ήτανε... Και ήταν, μπορώ να σας πω ότι. Τύχησε και πολύ λιγότερο από το να κάνεις ένα γάμο εδώ πέρα που είναι με όλα αυτά τα τζάντζαλα μάτζαλα που γίνονται. Ναι, και με τον κόσμο που τους περισσότερους δεν τους ξέρεις κιόλα. Πάμε τώρα. Αισθάνομαι κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε ποια αφορμή, όταν κάνετε με το καλό ένα παιδί, αν θα κάνετε κτλ. Ένα γλέντι στα τζουμέρκα δεν θα το γλιτώσεις. Και είναι και πολύ ωραία η πυρώτικη μουσική. Θα το μάθετε εκ των υστέρων πάλι. Εντάξει, αυτό είναι το καλό, το καλό κομμάτι της ιστορίας. Παιδιά τα σκέφτεστε ή όταν. Άμα είναι να έρθουν, θα έρθουν. Δεν έχουμε κάτι. Ούτε παντρευτήκαμε γιατί είναι έγκυος η Λίνα. Το κάνετε επειδή θέλετε να ναι, το κάνετε. Ναι, θέλαμε να το κάνουμε. Εσύ ήσουν υπέρ του γάμου, Βασίλη, το κάνετε έτσι για να. Κοίταξε να δεις.